Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ. Καλή σας μέρα. Στη Θεσσαλονίκη. Προσέξτε τι θα κάνουμε. Από το γραφείο σας περνάτε από εκεί για να πάτε στη Θεσσαλονίκη. Μένω κοντά σε αυτές τις εικόνες. Προς Καλαμαριά μένετε. Στην Ανοτούμπα μένω. Ανοτούμπα μένετε. Και το πρόβλημα με το flyover θα είναι, ήδη είναι μεγάλο και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Γι' αυτό και είπαμε εμείς ότι. Πώς θα μην το ξεκινήσετε, μην το ξεκινήσετε προτού γίνει το μετρό και προτού αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία του ΟΑΣΤ. Τα λεωφορεία που θα έρθουν Απρίλιο. Με προτεραιότητες δηλαδή να μπουν. Θα πρέπει να μιλήσω, κυρία Βίδου, για το 2015, γιατί θέλω να θυμίσω ότι μετά το δημοψήφισμα ψηφίστηκε ένα μνημόνιο και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με έναν εφάνταστο τρόπο να διαχειριστεί το πρόβλημα της ακρίβειας στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Όχι να την αντιμετωπίσει, να την διαχειριστεί. Φυσικά και δεν αντιμετωπίζεται με τον τρόπο αυτό των πολύχρωμων λογαριασμών, δεν αντιμετωπίζονται οι αιτίες της ακρίβειας, που είναι η απελευθέρωση της ενέργειας. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή γι' αυτό. Η ενέργεια, ξέρετε, έχει απελευθερωθεί και υπάρχουν πλήστοι όσοι πάροχοι, οι οποίοι παρέχουν και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Μια ακόμα αιτία είναι το χρηματιστήριο της ενέργειας, το οποίο το θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ. Μια υποτίθεται αριστερή η κυβέρνηση. Κύριε Δελή, είδαμε κάνοντας ποτέ το ρεύμα, αφήστε κύριε Σαρακιώτη, όχι, γιατί λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα το θέσπισε, το θέσπισε, δεν το θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως το θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Και είχαμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει, θα με αφήσετε να μιλήσω. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι αγαθό κοινωνικό όπως αρέσκονται κάποιοι να το παρουσιάζουν, αλλά ένα χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Και η τρίτη αιτία βασική, κύριε Παπαχλιμίντζο, είναι η λεγόμενη πράσινη μετάβαση των πράσινων αρπακτικών, των πράσινων επιχειρηματικών ομίλων. Τελικά αυτά τα πολύχρωμα τιμολόγια είναι ένας ακόμα πολύχρωμος τρόπος αφέμαξης του λαϊκού εισοδήματος από τους παρόχους. Και είναι μια απάντηση, αν θέλετε, σε αυτό το μύθο που καλλιεργούνταν και εξακολουθεί να καλλιεργείται, πριν από λίγο το είπε η κυρία Σιρεγγέλα, για τον ανταγωνισμό και για τις συγκρίσεις των τιμών που θα έριχναν τις τιμές. Γιατί δεν το βλέπουμε αυτό, κυρία Σιρεγγέλα? Είδατε εσείς να πέφτουν οι τιμές στην ενέργεια από τον ανταγωνισμό? Ο ανταγωνισμός υπάρχει εδώ και χρόνια. Είδατε τις τιμές να πέφτουν στις επικοινωνίες? Γιατί ο κόσμος άλλα βλέπει. Τους λογαριασμούς να αυξάνονται. Ναι, και αυτό, και υπάρχει και στήριξη, είπα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την κυβέρνηση με συγκεκριμένες πολιτικές που είχαν. Ο ανταγωνισμός τελικά τις ανεβάζει τις τιμές. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ως ΚΚΕ έχετε μια τελείως διαφορετική οπτική. Είναι προφανές. Σεβαστή, αλλά σε καμία περίπτωση αποδεκτή. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί πάροχοι, αυτό συμβάλλει στο να υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Ναι, και σαφώς και αυτό θα το δούμε. Και από τη στιγμή που ο κάθε καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει και να επιλέγει. Κάθε μήνα. Έτσι, άλλη δουλειά δεν θα έχει, δηλαδή. Και υπάρχει θα ψάχνει και κάθε μήνα να βρίσκει τα τιμολόγια, τις διαφορές των ολίγων λεπτών. Κύριε Δελή, θα ξεκινήσω με εσάς. Γιατί ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Βλέπω στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τώρα, όχι όλων, αυτές το σημάδι που έχει τύχει να παρακολουθήσω. Κατηγορούν την κυβέρνηση, δεν φαίνεται το θέμα ότι αργεί. Κατηγορούν και το ΚΚΕ, όμως συγκεκριμένα το ΚΚΕ από τα κόμματα, ότι είναι ενάντια σε αυτή την ρύθμιση. Δεν έχω παρακολουθήσει μέχρι στιγμής ακριβώς τι έχει πει αναλυτικά το ΚΚΕ, αλλά για κάποιο λόγο βλέπω ότι είστε απέναντι σε αυτό. Καταρχάς, να δούμε πρώτα τη ρύθμιση. Δεν μπορεί να είμαστε ενάντια σε μια ρύθμιση που δεν την έχουμε δει. Εδώ ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε ότι δεν υπάρχει ρύθμιση και δεν μπορεί να απαντήσει. Λένε ότι είστε 15 και στο σύμφωνο. Δείτε, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι υπερασπιζόμαστε με πάθος τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων να επιλέγουν τη σχέση που αυτοί θέλουν να έχουν. Και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, όπως και τα δικαιώματα των παιδιών, δεν θέλουμε να τα συναρτούμε και δεν πρέπει να συναρτώνται από το γάμο. Γιατί θα πρέπει δηλαδή ένας που είναι σε γάμο να έχει περισσότερα δικαιώματα από έναν ο οποίος επιλέγει να μην είναι σε γάμο? Αυτό προϋποθέτει ότι η πολιτεία θα στηρίζει τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους, είτε είναι σε γάμο είτε δεν είναι σε γάμο. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει στις σύγχρονες κοινωνίες, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παιδιά σε σχέσεις ομόφυλων ζευγαριών. Αυτά μια χαρά μπορούν να ρυθμιστούν με απλές αλλαγές σε έναν αστικό κώδικα. Δεν είναι, επιτρέψτε μου, κύριε, δεν είναι ζητήματα που έχουν προκύψει. Είναι οικογένειες που έχουν προκύψει. Είπατε ότι έχουν ζητήματα. Το ζητήματα δεν το είπα υποτιμητικά. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε λίγο και με όλο το σεβασμό. Προφανώς, κυρία Βίδου. Ούτε ζήτημα είναι. Ούτε πρόβλημα είναι. Προφανώς. Τίποτα δεν είναι. Προφανώς. Δύο άνθρωποι. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Θέλουν να μεγαλώσουν με αγάπη ένα παιδί και πρέπει οι όποιες προϋποθέσεις
να μην είναι επιλεκτικές. Θα πρέπει λοιπόν να συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, να υποστηριχθούν και τα παιδιά και τα άτομα αυτά για να συμβεί αυτό. Γιατί αν αυτό εσείς θα δηλαδή πρέπει... δείτε αυτό να υπάρχει, γιατί, όντως, γιατί, θα αυτό θα πρέπει, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω του γάμου. Δεν θα πρέπει να γίνει και για οικογένειες οι οποίες επιλέγουν, και για ζευγάρια μάλλον, οι οποίοι επιλέγουν να μην παντρευτούν, να μην κάνουν ένα γάμο. Εκείνοι δεν έχουν υποθέτω δεν ότι αν έχουν τα ίδια δικαιώματα και να θεωρούνται και οι δύο γονείς με ένα σύμφωνο συμβίωσης και ότι το παιδί στο παιδί θα μπορέσουν να πάει στο σχολείο είτε να πάει η μία μαμά είτε η άλλη μαμά. Σε επιστημονικά ζητήματα και είναι... οι δύο γονείς δεν μπορεί να είναι. Γιατί? Υπάρχουν οι φυσικοί γονείς. Μα αυτοί θα θεωρούνται. Ο γονιός, ο φυσικός, είναι πολύ συγκεκριμένο. Ο βιολογικός. Ναι. Στη αυτή τη συζήτηση, ξέρετε, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την επιστήμη, κυρία Βίδου. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε εάν ούτε εγώ τη βιολογία. Έχω χωρίσει, έχω το παιδί μου και έχω και τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο στη ζωή μου με τον οποίο έχω παντρευτεί. Σύμφωνοι. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πάει να ρωτήσει φυσικός, για την πρόοδο του παιδιού στο σχολείο. Δεν φυσικά έχει και μπορεί. Φυσικά και μπορεί. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί. Αυτό γιατί αυτό είναι διαφορετικό από τα μόνα. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί. Και με μια απλή αλλαγή στο αναστικό κώδικα. Αυτό σας λέω. Δεν χρειάζεται να γίνει, να ψηφιστεί ο γάμος. Θα δούμε βέβαια πώς θα έρθει. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. Αλλά τα δικαιώματα δεν πρέπει να συναρτώνται με το θεσμό. Καλά, κάποιο έγγραφο πρέπει να υπάρχει όμως. Κάποιο χαρτί. Αν πεθάνει ο ένας, δηλαδή, που ξέρω εγώ ότι ο άλλος ήταν κάποιος. Αποτυπώνεται σε έναν έγγραφο τύπου αυτό. Μα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν και πρέπει να ρυθμίζονται. Ναι. Πάντως εδώ πρόκειται για μια ολοφάνερη πολιτική αποσύνθεση ενός κόμματος που ήταν προδιαγεγραμμένη βέβαια, όπως και των προηγούμενων κομμάτων που επέλεξαν να εμπορευτούν ελπίδες και να καβαλήσουν το κύμα της αγανάκτησης. Ευχαριστούμε και τους τρεις.